Μαζί μας είναι και ο καθηγητής διεθνούς δικαίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο κύριος Κωστής Τσιτσελίκης. Κύριε Τσιτσελίκη, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα σας, κύριε Χαρίτο, και στον κύριο Ρούσοφ. Λοιπόν, ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Πάμε να ξεκινήσουμε μαζί για να μας δώσετε λίγο τη νομική διάσταση του πράγματος. Έχουμε μία πρόταση του Προέδρου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ο οποίος λέει, ξέρεις, ναι, φαίνεται υπάρχουν σαφείς ενδείξεις και μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε στην απόδοση κατηγοριών ως προς τον τρόπο που έδρασε το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ. Λόγος γίνεται και για τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και έχεις τους τρεις κορυφαίους της Χαμάς, τους οποίους αποδίδονται επίσης εγκλήματα πολέμου. Τώρα, έχεις μια Παλαιστινιακή αρχή η οποία αναγνωρίζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Έχεις ένα Ισραήλ το οποίο, όπως η Ρωσία, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δεν αναγνωρίζουν το ποινικό δικαστήριο το Διεθνές. Άρα, στο διατάφτα, με τι έχουμε να κάνουμε εδώ? Κοιτάξτε, έχουμε εγκλήματα πολέμου, τα οποία έχουν διαπραχθεί και συνεχίζουν να διαπράττονται στο έδαφος της Παλαιστίνης. Mm-hmm. Η Παλαιστίνη, όπως είπατε σωστά, έχει αναγνωρίσει το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Άρα έχει αρμοδιότητα το δικαστήριο να συζητήσει, να ελέγξει, να δεχτεί την πρόταση που κάνει ο εισαγγελέας. Έτσι, ο Γενικός Εισαγγελέας κάνει μια πρόταση στο δικαστήριο και το δικαστήριο θα συζητήσει σε ένα τμήμα του εάν θα δεχτεί αυτή την πρόταση. Δεν την έχει δεχτεί ακόμα. Σωστά, είναι πρόταση. Πολύ πιθανό να τη δεχτεί και να εκδώσει τα εντάλματα κατά των τριών επικεφαλής της Χαμάς και κατά των δύο, τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ. Έτσι. Mm-hmm. Το ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε και στις δύο πλευρές. Είναι, από όσο ξέρω, η πρώτη φορά που έχουμε την πιθανότητα ή την έκδοση ενταλμάτων σε δύο αντιμαχόμενες πλευρές στην περίπτωσή μας. Mm-hmm. Για εγκλήματα πολέμου που αναλυτικά, αν διαβάσετε το κείμενο της πρότασης του εισαγγελέα, μιλάμε μεγάλη ανάλυση και ακρίβεια για ποια εγκλήματα πολέμου αναφέρεται στην κάθε περίπτωση. Και είναι βέβαια όλα αυτά που συζητάμε τόσο καιρό, απλώς τα περιγράφουμε νομικούς όρους και στις δύο περιπτώσεις. Τώρα, το Ισραήλ, όπως είπατε, και πάρα πολλά άλλα κράτη, θα λέγαμε οι ισχυροί του πλανήτη, δεν αναγνωρίζουν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ενώ είχαν οθήσει τα Ηνωμένα Έθνη να το δημιουργήσουν. Έτσι, αυτή είναι ήδη μια παραδοξότητα, μια αντίφαση που αντανακλά τις διεθνείς σχέσεις. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Δύση ήθελαν να έχουμε ένα Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, μια τέτοια οργάνωση της διεθνούς κοινωνίας που να έχει και ένα βραχείο ένα ποινικού χαρακτήρα αρχικά και μετά αποσύρθηκαν. Και αυτό που συνέβη είναι ότι πίεσαν, θα λέγαμε, τον παγκόσμιο νότο να δεχτεί το καταστατικό και γι' αυτό είδαμε την πρώτη δεκαετία, δεκαπενταετία να έχουμε πάρα πολλούς δικτάτορες της Αφρικής κυρίως που είχαν τελέσει όντως εγκλήματα πολέμου να έχουν διωχθεί και να κυνηγούνται και κάποιοι από αυτούς να έχουν δικαστεί. Κύριε Τσιτσελίκη, το 2004 υπήρχε μια διαπίστωση, απόφαση διαπίστωση του, διαπίστωση, όχι απόφαση, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το οποίο ανέφερε ότι το τείχος το οποίο χωρίζει τη Δυτική Όχθη ανάμεσα σε Ισραήλ και Παλαιστίνη παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και ζήτησε την αποξύλωσή του. Μάλιστα, αποφαινόταν ότι το Ισραήλ θα πρέπει να καταβάλει αποζημιώσεις για οποιαδήποτε ζημιά είχε προκληθεί στους Παλαιστίνιους από τη δημιουργία αυτού του τείχους. Την απόφαση αυτή ποτέ δεν την εφάρμοσε και δεν την αποδέχτηκε το Ισραήλ και έχουμε τη Human Rights Watch, τον κύριο Mansfield, ο οποίος λέει ότι, ξέρεις, το Ισραήλ είναι μια χώρα η οποία μας έχει συνηθίσει να παραβλέπει τις όποιες αποφάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Ναι, αν θυμάμαι καλύτερα, μια γνωμοδότηση, η οποία, εντάξει, υπάρχουν θέματα τώρα, η εφαρμοστικότητα, αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν, ότι μπορεί να βγει μια απόφαση. Εφόσον το Ισραήλ δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα και στη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, δεν μπορεί να εφαρμοστεί κατά του Ισραήλ του ίδιου. Όμως αυτό που θα συμβεί στην πράξη είναι ότι ο Νετανιάχου ή οποιοδήποτε άλλος διωχθεί, δεν θα μπορεί να πάει σε κάποιο από τα κράτη αυτά τα οποία δεσμεύονται από το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Άρα δεν μπορεί να καλυφθεί από την ασυλία του. Άρα θα έχουμε μια
ιδιαίτερη κατάσταση κάποιον. Άρα ο Νετανιάχου ή ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ μπορούν να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ, να πάνε στη Ρωσία, για παράδειγμα, εάν θέλουν να πάνε στη Ρωσία. Ακριβώς. Δεν θα μπορούν όμως να έρχεται, θα μπορεί ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ να έρχεται στην Ελλάδα για να υπογράψει μία συμφωνία με τον ομόλογό του, γιατί η Ελλάδα ή οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα αναγνωρίζουν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ναι, θα έχουμε μια πολύ. Θα είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε μια τέτοια κατάσταση και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Mm-hmm. Αν τελικά, επαναλαμβάνω, γιατί ακόμα δεν έχουμε απόφαση, δεν έχουμε έκδοση εντάλματος. Εάν τελικά έχουμε την έκδοση εντάλματος, πώς θα εφαρμοστεί και τι θα γίνει στις χώρες αυτές όπως αναφέρατε. Ένα τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω. Αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ. Πρέπει εδώ να πούμε ότι έχει συμβεί κάτι που ίσως είναι και πιο ενδιαφέρον και σημαντικό. Πριν τρεις μέρες είχαμε τη δεύτερη ακρόαση σε αίτημα της Νότιας Αφρικής ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Mm-hmm. Όπου εκεί το Ισραήλ δεσμεύεται από τη σύμβαση για το έγκλημα της γενοκτονίας. Μάλιστα. Και η Παλαιστίνη. Το τελευταίο που άρα εδώ θα, αν έχουμε τώρα έκδοση απόφαση για ασφαλιστικά μέτρα, όπως είχαμε και πριν από λίγους μήνες, mm-hmm. με ένα πιο έντονο σκεπτικό, μάλλον ένα διατακτικό το οποίο θα επιτάσσει κάποια μέτρα, mm-hmm. θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα κατάσταση για το. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Έχω την αίσθηση όμως ότι αυτές οι αποφάσεις για να βγουν και να καθαρογραφούν χρειάζονται χρόνια. Όχι, όχι. Τα ασφαλιστικά μέτρα θα βγουν άμεσα. Μπορούν να έχουν άμεσο χαρακτήρα. Ναι. Απλώς δεν υπάρχει ο εκτελεστικός δραχείωνας, δεν υπάρχει εδώ πέρα, mm-hmm. πάλι. Θα πρέπει το Συμβούλιο Ασφαλείας να αποφασίσει, να εφαρμόσει την απόφαση αυτή. Μέσα από το κεφάλαιο 7 είναι πάρα πολύ περίπλοκο και προφανώς ξέρουμε ότι τα αντιπτικά κράτη, ειδικά οι ΗΠΑ και η Αγγλία, δεν θα το κάνουν αυτό. Οπότε δεν έχει προοπτικές άμεσης εφαρμογής. Μάλιστα. Λοιπόν, το τελευταίο που θα ήθελα να σας ρωτήσω και να κλείσουμε μαζί με αυτό έχει να κάνει με τη Human Rights Watch, η οποία πάλι ο κύριος Mansfield, ο οποίος καλεί τα μέλη της διεθνούς κοινότητας να προστατεύσουν την ανεξαρτησία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου εν μέσω των αναμενόμενων πιέσεων από εδώ και πέρα. Λίγο για να το καταλάβει ο κόσμος το τι σημαίνει αυτό. Ναι, έχουμε ακούσει από βουλευτές των Ρεπουμπλικάνων διάφορες, τώρα βέβαια και από αξιωματούχους της Χαμάς και βέβαια από τους Ισραηλινούς, ότι αρχίζουν και εκτοξεύουν απειλές κατά των δικαστών του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, mm-hmm. το οποίο βέβαια βρίσκεται στη σφαίρα του πολιτικού αυτό, δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Απλώς δείχνει λίγο και την ποιότητα της διεθνούς κοινωνίας, το πώς κινούνται, πώς φέρονται τα κράτη, ότι νιώθουν ότι μπορούν να απειλήσουν ένα δικαστή Διεθνούς Δικαστηρίου, σαν να είναι μια αρένα όπου όλα παίζονται, όλα είναι ανοιχτά και όλα μπορούν να συμβούν. Έτσι, αυτό είναι το ιδιαίτερο λίγο στην κατάσταση αυτή την οποία ζούμε. Και το οποίο είναι σχετικό βέβαια, γιατί ποιος ξέρει ότι μπορεί κάποιος να πάρει ένα πιστόλι και να κυνηγάει ένα δικαστή, Διεθνούς Δικαστηρίου, που δεν το έχουμε ξαναδεί. Μάλιστα, λοιπόν, να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Κωστή Τσιτσελίκη για την παρουσία του στο Δελτίο και για τη βοήθειά του να κατανοήσουμε λίγο το νομικό πλαίσιο αυτής της πρότασης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, από τον πρόεδρο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Καλό βράδυ από την Αθήνα, κύριε Τσιτσελίκη. Λοιπόν, και πάμε για το τελευταίο κομμάτι της κουβέντας μας με τον κύριο Ρούσο. Κύριε Ρούσο, κεραυνός εν εθρία ή αναμενόμενο. Ενδιαφέρον θα έχει βέβαια το αν χώρες όπως το Κατάρ ή η Τουρκία, mm-hmm. έχουν υπογράψει, είναι συμβαλλόμενα μέρη στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Γιατί τότε, αν το Κατάρ είναι, θα πρέπει, όσον αφορά το Χανίγε τουλάχιστον, mm-hmm. να κάνει κάτι γι' αυτό. Εάν η Τουρκία είναι, τότε θα πρέπει να κάνει κάτι σε πιθανές επισκέψεις της Χαμάς στην Άγκυρα, στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα, από πλευράς Ισραήλ, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι σημαντικό. Διότι προφανώς ένας μη κυβερνητικός δρόν ένοπλος όπως είναι η Χαμάς έχει πολύ, βεβαίως είναι καταδικαστέα αυτά που έκανε, οφέρεται να έκανε, αλλά δεν έχει την ίδια βαρύτητα ως πούμε ένα κράτος. Τα κράτη δεν μπορεί να παρανομούν, δεν μπορεί να είναι, αν θέλετε, είναι εντυπωσιακή, με συγχωρείτε, αλλά είναι εντυπωσιακή η δήλωση του Τζο Μπάιντεν απόψε, ο οποίος είπε δεν μπορούμε να βάζουμε στην ίδια μοίρα τη Χαμάς, την ίδια μοίρα το Ισραήλ με τη Χαμάς. Αυτή ήταν η δήλωση του Τζο Μπάιντεν, δηλαδή, η αντίδρασή του. Και η ουσία του πράγματος είναι αυτό που περιγράφεται. Ναι, έτσι. Τα κράτη δηλαδή δεν μπορούν να συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονται πολιτικές mm-hmm. οργανώσεις ή οργανώσεις, αν θέλετε, πολιτικής βίας. Να το πω και έτσι, δεν είναι κάτι κακό με αυτή την έννοια, αλλά είναι με την έννοια ότι η πολιτική βία υπάρχει. Πολλές οργανώσεις πολιτικής βίας, αλλά δεν είναι το ίδιο το κράτος. Το κράτος mm-hmm. οφείλει να ακολουθεί την ένωμη τάξη και σε διεθνές επίπεδο και σε εσωτερικό επίπεδο.
Άρα λοιπόν αυτό είναι κόλαφος για το Ισραήλ. Είναι πραγματικά κόλαφος και πραγματικά νομίζω ότι αυτό ως ένα βαθμό θα ταράξει και τις Ισραηλινές ελίτ, και τους διανοημένους και τους πανεπιστημιακούς και τους πολιτικούς, όχι βέβαια της άκρας δεξιάς, αλλά με τριοπαθήσεις πολιτικούς, στο που πηγαίνει το Ισραήλ, στο που τοποθετείται πια το Ισραήλ στη διεθνή πολιτική σκηνή, είναι πολύ σημαντικό και θα το ξαναδούν για αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα δουν πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Είναι ένα ερώτημα που τίθεται από πολλούς Ισραηλινούς, το πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή το Ισραήλ. Αν είναι ένα κράτος δημοκρατικό, κράτος νομιμότητας, ή αν είναι ένα κράτος που οδεύει σε ένα καθεστώς παρία. Δηλαδή ένα καθεστώς το που θα είναι εκτός νομιμότητας, εκτός διεθνούς νομιμότητας. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και συνδέεται με κάποιο τρόπο και με τη συζήτηση που κάνει ο Γκάντς και άλλοι όσον αφορά το τέλος του πολέμου. Δηλαδή, αντιλαμβάνονται ότι αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Γάζα, αυτή η σφαγή που γίνεται στη Γάζα, οθεί το Ισραήλ όλο και περισσότερο στο περιθώριο της διεθνούς σκηνής. Είναι χαρακτηριστική η ψηφοφορία που έγινε για την Παλαιστίνη και την αναγνώριση της Παλαιστίνης ως κράτος, ως, ας το πούμε έτσι, με τα χαρακτηριστικά του κράτους, με τις ιδιότητες του κράτους των Ηνωμένων Εθνών, στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Και εκεί είδαμε κράτη τα οποία υπό άλλες συνθήκες δεν θα ψήφισαν ποτέ κάτι τέτοιο. Η Αυστραλία και άλλα τέτοια κράτη που δεν πιστεύω ότι θα ψήφισαν ποτέ κάτι τέτοιο. Για να το κλείσουμε, η πρόταση του Προέδρου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, του κύριου Χάνη, σε συνδυασμό με αυτό που σε συνδυασμό με αυτό που είπατε, τον κύριο Γκάντς, ο οποίος έχει βάλει και ένα χρονοδιάγραμμα σε ό,τι αφορά τη στρατηγική εξόδου, τη δημιουργία στρατηγικής, το πλάνο στρατηγικής εξόδου από τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας μέχρι τις 8 του Ιούνιου στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Και από εκεί και πέρα το ότι είδαμε το Σάββατο που μας πέρασε στις διαδηλώσεις του Τελαβίβ να συμμετέχει ο Αμερικανός πρέσβης, ο οποίος ένας πρέσβης δεν φεύγει έτσι αυτοβούλος να πάει σε μια συγκέντρωση. Δεν το κάνει αυθορμήτως. Η οποία καταδικάζει τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται η Ισραηλινή κυβέρνηση τον πόλεμο στην Γάζα και μήνυμα της Χίλαρη Κλίντον σε βίντεο γουόλ. Όλο αυτό πώς σας ακούγεται? Εντείνονται οι πιέσεις για το τέλος του πολέμου στη Γάζα? Μου ακούγεται ότι αυτή τη στιγμή το Δημοκρατικό Κόμμα έχει καταλάβει ότι εάν τα πράγματα συνεχιστούν στη Γάζα θα έχει σημαντικό πρόβλημα και στο εσωτερικό των ΗΠΑ, ιδιαίτερα σε ορισμένα στρώματα που το υποστηρίζουν, ιδιαίτερα στην αριστερά του Δημοκρατικού Κόμματος. Το δεύτερο στοιχείο, όπως πρέπει να κατανοήσουμε, είναι το εξής, και γι' αυτό είμαι λιγάκι απεσιόδοξος παρά τα αυτά. Είναι ότι ο Νετανιάχου δεν στηρίζεται από τον Γκάντς. Δεν είναι το στήριγμα του Γκάντς, ούτε οι Αμερικανοί. Το στήριγμα του Νετανιάχου είναι οι ακροδεξιοί και οι θρησκευτικοί σιωνιστές. Και άρα, όταν φτάσει ο κόμπος στο χτένι για το ποιος θα στηρίξει αυτή την κυβέρνηση, ο Νετανιάχου θα στραφεί, κατά τη γνώμη μου, προς τους πιο πιστούς συμμάχους του και όχι προς την κεντροδεξιά που πιθανότατα θα τον παρατήσει μετά ή δεν θα τον αφήσει να συνεχίσει ως πρωθυπουργός. Άρα λοιπόν, για αυτό το λόγο και επίσης για το λόγο του ότι ο Νετανιάχου και άλλοι στο Ισραήλ δεν πιστεύουν ότι θα βγει ο Biden, πιστεύουν ότι θα βγει ο Τραμπ και πιστεύουν ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα για αυτούς με τον Τραμπ. Για αυτό το λόγο δεν είμαι αισιόδοξος ότι οι πιέσεις τύπου Γκάντς και άλλων θα ευοδοθούν. Λοιπόν, να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Σωτήριο Ρούσο, καθηγητή διεθνούς δικαίου στο Σχέσεων. Σχέσεων, λοιπόν, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.